Αν ήθελε να δημιουργήσει μια εθνική αρχαιολογία, το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσει με τι περιόδου τη Ιουδαϊκή Ανεξαρτησία και Εξέγερση που καταγράφονται τόσο πλούσια στον Φλάβιο Ιώσυπο σε παραδοσιακέ Ιουδαϊκές πηγέ και από τα μέσα του 20ου αιώνα σε πληθώρα αρχαίων τεκμηρίων και παπιρών. Στην πράξη, όμω, τα περισσότερα κλασικά κατάλοιπα που βρέθηκαν από ανασκαφέ στην Παλαιστίνη ήταν από την ύστερη Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή περίοδο μεταξύ των οποίων πάρα πολλές εκκλησίες και συναγωγές. Η Παλαιστίνη βρισκόταν στην πιο πυκνοκατοικημένη φάση της κατά την Βυζαντινή περίοδο των 5ο και των 6ο αιώνα μετά Χριστό. Εμφανίστηκε λοιπόν μια ρητορική που έλεγε πως η Βυζαντινή περίοδος αποδείκνυε ότι η Παλαιστίνη και ειδικότερα η έρημος Νεγκεύ μπορεί να αναπτυχθεί. Αν η έρημος γίνεται να κατοικηθεί τότε η Παλαιστίνη θα μπορούσε να συντηρεί πολλά εκατομμύρια κατοίκους ο κλασικιστής και αρχαιολόγος Μίχαελ Άβη Γιονά επιστατεύτηκε ειδικά για να γράψει ένα υπόμνημα απευθυνόμενο στις επιτροπές που συζητούσαν τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης, το οποίο θα αποδείκνυε ότι η Παλαιστίνη μπορούσε να συντηρεί εκατομμύρια ανθρώπους και επομένως να υποστηρίξει μια εκτεταμένη μετανάστευση των Εβραίων. Τα τελευταία χρόνια διαισθάνομαι μια συρρήκνωση του ενδιαφέροντος για αυτή την περίοδο, καθώς οι βιβλικές περίοδοι έχουν γίνει πολύ πιο κυρίαρχες τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα όσο και στην κοινή γνώμη. Πιστεύω ότι αυτή η μεταστροφή έχει να κάνει με το σημερινό κύμα όξυνση του εθνικισμού, ενό εθνοκεντρικού θρησκευτικού εθνικισμού, ο οποίο έχει πάρει τι ορεινέ περιοχέ τη Παλαιστίνη και το ίδιο το όρο του ναού που οι πρώιμοι σιωνιστές τα απέφευγαν και τα έχει μετατρέψει σε επίκεντρο επιθυμίας αλλά και προθυμίας για θανάσιμες συγκρούσεις. <laughs> μου. Αυτό έχει συγχωνευτεί τέλεια με το ενδιαφέρον του ευαγγελικού χριστιανισμού για τη βιβλική ιστορία. Mm -hmm. Και το τέλος των ημερών, γυρίζοντας μας φαινομενικά πίσω, εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στον 19ο αιώνα. Και γι' αυτό μας λένε συνέχεια εδώ πέρα... Τι λέει βίβλος και τι λέει η Παλαιά Διαθήκη και διάβαζε και διάβαζε και το τέλος των ημερών και τι λέει η Αποκάλυψη. Α. Η νέα εθνική μυθολογία, αυτή που προτιμάει τον Βασιλιά Δαβίδ, τα Ισραηλιτικά Βασίλεια και το όρος του Ναού. Αντανακλάται σε έναν έντονο αρχαιολογικό λόγο ενώ η προηγούμενη συνάφεια με τους Ασμονέους και τον Μπαρ Κοχβά έχει υποχωρήσει. Πρόκειται για μία αλλαγή που έχει να κάνει με τις σημερινές πολιτικές. <laughs> <laughs> το τρόμπε το μασάμε το χορτάρι αυτό που μας ρίχνουν το σανό. Τι ζώα είμαστε όμως. Όπου θέλουν να μας γυρίσουν, μας γυρίζουνε.